Να πούμε καλημέρα. Έτσι. Κοντά μας η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος και καθηγήτρια προληπτικής ιατρικής. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και καλό καλοκαίρι από αύριο. Σωστά, καλά σωστά. Και επίσημα πλέον. Η αλήθεια είναι, κυρία Ψαλτοπούλου, ακόμα ότι έχετε το πρώτο κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, πάνω από 30-35 βαθμούς, μπορεί και 40 να υπάρχουν σε πάρα πολλές πόλεις. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας, μπορείτε να μας βοηθήσετε για να προστατευτούμε αυτές τις μέρες? Καταρχήν, ποιοι κινδυνεύουν? Κινδυνεύουν όλοι, αλλά ακόμα περισσότερο κινδυνεύουν τα άτομα μεγάλης ηλικίας, τα άτομα με κάποια σοβαρή νόσηση ή καρδιαγγειακά καρκίνο, άτομα που παίρνουν θεραπείες, άτομα με πνευμονοπάθεια, με σαχαροδιαβήτη. Κινδυνεύουν και οι εγκυμονούσες, κινδυνεύουν και τα παιδιά. Όλοι αυτοί κινδυνεύουν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Για το καθένα, την κάθε κατηγορία από αυτές τις ομάδες μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές που μπορεί να είναι και πολύ σοβαρές αν αφαιθούν σε αρκετή ώρα σε μεγάλες θερμοκρασίες. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, πόσο έχουν κινδυνεύσει παιδιά που έχουν μείνει σε κλειστό αυτοκίνητο, έστω σωστά, και λίγη ώρα. Και επομένως αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι να διατηρούμαστε και να παραμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε χώρους με καλές θερμοκρασίες, να μπορούμε να ενυδατωνόμαστε πολύ συχνά, να έχουμε ένα μπουκαλάκι νερό γύρω μας, να μην τρώμε μεγάλες ποσότητες ή να μην καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, να προσέχουμε όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα, να μην την κάνουμε σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον τις ώρες 12 με 4, 5 η ώρα το απόγευμα που περιμένουμε και τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Αυτό ήταν μια παλιά οδηγία. Τώρα αυτό δεν έχει αλλάξει κάπως? Δηλαδή, παλιά ήταν στους 36 βαθμούς παλιότερα, έτσι. Δηλαδή, ναι, όταν εμείς ήμασταν παιδιά, εγώ και η Άννα εννοώ, ο καύσωνας ήταν στους 36 βαθμούς. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, τώρα, έχετε κλιματική δίκιο. Αλλαγή, 10 η ώρα, πούμε, δεν μπορεί να πα να κάνει τζόκινγκ το πρωί. Σωστά. Είναι ανάλογο. Έχετε πολύ το δίκιο. Είναι ανάλογο και με τη θερμοκρασία. Να προσθέσουμε σε αυτό ότι χρειαζόμαστε το αντιλιακό μας, όλες οι ηλικίες, για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από τις επιβλαβές επιπτώσεις του ήλιου. Χρειαζόμαστε το καπέλο μας. Χρειαζόμαστε τα άτομα που παίρνουν φάρμακα να προσέξουν για την αφυδά τους ή να μιλήσουν και με τον γιατρό τους σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια διαφοροποίηση της φαρμακευτικής αγωγής. Μία άμεση επίπτωση είναι η θερμοπληξία και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε, αν δούμε γύρω μας κάποιον να ζαλίζεται, κάποιον να ανεβάζει θερμοκρασία, καταρχήν να τον βάλουμε σε ένα σκερό μέρος με καλή υγρασία. Για να κάνουμε αυτοδιάγνωση, ας πούμε, έτσι. Το πρώτο σύμπτωμα που λες, όπ, κάτι δεν πάει καλά. Να έχουμε ένα πονοκέφαλο, να νιώθουμε μία ζαλάδα, να είμαστε δηλαδή στη θάλασσα και λίγο να μας έχει αρπάξει ο ήλιος. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Πρέπει να πάμε σε ένα μέρος. Θα πάμε σε ένα χώρο δροσερό, να πιούμε νερό. Αναλόγως και τι ηλικία είμαστε, όπως είπαμε, και τι φάρμακα παίρνουμε. Όλα αυτά μπορεί να χρειάζονται και λίγο περισσότερες πρώτες βοήθειες. Όταν νιώθεις μια αδιαθεσία στη θάλασσα, σε έχει χτυπήσει ο ήλιος, έχεις έναν ελαφρύ πονοκέφαλο και μία ατονία, έτσι, αυτό που λέμε, θες λίγο να... Ναι, μία σχετική αστάθεια, ας πούμε. Το φάρμακο δεν είναι μπαίνω στη θάλασσα να δροσιστώ. Όχι. Πάμε σε ένα χώρο κλειστό, δροσερό, πίνουμε νερό, προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να δούμε τις φύξεις μας, την πίεσή μας. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε. Καλύτερα κλιματιστικά όσο μπορούμε σε αυτές τις ώρες. Δροσερά, και ειδικά τα άτομα, όπως είπαμε, που έχουν προβλήματα υγείας, εγκυμονούσες, τα παιδιά. Φανταστείτε και μία εγκυμονούσα σε 40 βαθμούς Κελσίου μπορεί να οδηγήσει και σε δυσμενείς συνέπειες και κατά την εγκυμοσύνη της. Τώρα που είπατε, κυρία Ψαλτοπούλου, για δροσερό μέρος και για δροσερούς χώρους, για να δούμε μια ωραία εικόνα, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Πού βρίσκεται? Έλα, Αλεξάνδρα. Νάτι. Έτοιμη. Καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να σας πω και εγώ καλό καλοκαίρι. Μία μέρα νωρίτερα ήρθα να δροσιστώ. Η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο θα φτάσει 30 βαθμούς. Τα έχουμε καύσωνα. Αλεξάνδρα, πίνω και το χυμό μου. Πάνω από 30. Τιμός είναι αυτός, ε? Νόμιζα ότι ήταν καφές και πήγα να πω ότι είναι μια υπερβολή. Φυσικός χυμός, το ξέρω ότι ζηλεύετε τώρα. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Αλλά έχει και τα καλά του το ρεπορτάζ. Για πες μας, Αλεξάνδρα. Βρισκόμαστε στον Άλυμο, καθώς οι πισίνες έχουν σιγά σιγά ανοίξει και οι πρώτοι έρχονται, αλλά και οι οικογένειες Σαββατοκύριακα εκτός από την παραλία είναι μια καλή λύση. Και η πισίνα, μαζί μας έχουμε τον κύριο Χριστόφορο Πέτρου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, να μας πει δύο λόγια για τις τιμές, για το πότε άνοιξαν. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ανοίξει από τις 10 Απριλίου.
Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους. Έχουμε ανοίξει από τις 10 Απριλίου γιατί οι ζέστες φέτος μπήκανε πολύ πιο νωρίς. Είναι ένας χώρος στον Άλυμο ο οποίος έχει καθαρά οικογενειακή κατεύθυνση. Έρχονται οικογένειες με παιδιά, μητέρες, μπαμπάδες, μικρά παιδιά. Έχει αρκετούς χώρους για να μπορέσουν τα παιδιά να δροσιστούν και να παίξουν. Αρκετά μεγάλη ασφάλεια, πολλούς ναυαγοσώστες. Και γενικά οι τιμές μας είναι εξαιρετικά προσιτές για τον κόσμο. Είναι 10 ευρώ για κάθε άτομο το οποίο θέλει να κολυμπήσει με ξαπλώστρα, ομπρέλα και τις καθημερινές και 12 ευρώ το Σαββατοκύριακο που περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Για τα παιδάκια, για δώστε μας λίγο τιμές. Δηλαδή, αν έρθει μια οικογένεια με δύο παιδάκια, εκεί υπάρχουν και κάποια πακέτα? Δώστε μας έτσι να έχουμε μια εικόνα. Όχι, δεν υπάρχουν πακέτα. Ναι, δεν υπάρχουν πακέτα σε εμάς, αλλά το εισιτήριο υπάρχει μόνο για αυτούς που κολυμπάνε. Μια μαμά που δεν θέλει να κολυμπήσει δεν πληρώνει εισιτήριο. Χρησιμοποιεί την ξαπλώστρα, την ομπρέλα και κολυμπάνε μόνο τα παιδάκια τα οποία πληρώνουν το εισιτήριο που σας είπα πιο πάνω. Μάλιστα. Βέβαια, έχουν και αυτή την επιλογή οι άνθρωποι, καταλαβαίνουμε και η κυρία Ψαλτοπούλου. Αλλά τώρα να πας εκεί και να υπάρχει, να έχεις 38 βαθμούς έξω, 40 και να πεις δεν θα πω και στην πισίνα, δεν θα δροσιστώ, είναι λίγο δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Να πω κάτι. Βοηθήστε μας και λιγάκι στο θέμα της πισίνας, γιατί είναι ένα θέμα λιγάκι παρεξηγημένο. Κάποιοι ξέρουν κάποια πράγματα, κάποιοι τα τηρούν, κάποιοι όχι. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα και είναι και τα παιδιά μας, πέρα από την προσοχή που θα πρέπει να δείχνουμε και να είμαστε εκεί? Και τι άλλο, πώς πρέπει να είμαστε? Πολλές φορές υπάρχει και ναυαγοσώστης βέβαια, ναι. Αλλά γενικά πρέπει να προσέχουμε, διότι το παιδί βρίσκεται σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Καλύτερα να του βάλουμε σωσίβιο αν αισθανόμαστε ότι είναι σε μια ηλικία που δεν είναι απόλυτα σίγουρο, να έχουμε ελέγξει την πισίνα. Τι βάθος είναι, γιατί μπορεί σε ορισμένες πισίνες να μην μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα παιχνίδια που θέλουν. Μπορεί να υπάρχουν ατυχήματα δυστυχώς και στις πισίνες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί και να μην αφήνουμε από το μάτι μπροστά, δηλαδή να δεις την προσοχή μας στα παιδιά. Επίσης, αν έχουν φάει τα παιδιά, πρέπει να προσέχουμε να αφήσουμε ένα καλό χρονικό διάστημα πριν τους επιτρέψουμε να ξαναμπούν στην πισίνα. Διάστημα, όταν λέμε για αναλώς και με το φαγητό, αλλά θα μπορούσε να είναι από κάτι ελάχιστο σε μία ώρα μέχρι κάτι μεγαλύτερο, δύο-τρεις ώρες. Δύο με τρεις ώρες. Υπάρχει, όπως και στη θάλασσα, αλλά στην πισίνα πιο εύκολα, υπάρχει πάντα ο εξής κίνδυνος. Αχ, μαμά, να φάω ένα κλαμπ σάντουιτς. Τρώει 2, 3, 4, 5 μπουκιές από αυτό. Και βουτιά. Πάει. Ξανά έξω, ξανά φλό, ξανά βουτιά. Ειδικά οι βουτιές στην πισίνα έχουν από μόνες τους και τον κίνδυνο ατυχήματος, ακόμη περισσότερο αν κάποιος είναι και φαγωμένος. Οπότε πρέπει να προσέξουμε, να τα εξηγούμε όσο μπορούμε και ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Και όσο πιο ασφαλές παιχνίδι και στην πισίνα και στη θάλασσα. Έχουν συμβεί, όπως έχουμε δει, δυστυχώς και ατυχήματα και στις θάλασσες, ακόμα και θανατηφόρα για τα παιδιά. Επομένως, πρέπει να έχουμε ελέγξει από πριν τη θάλασσα, πόσο καθαρή είναι, πόσο βαθιά είναι και να έχουμε πάντοτε μεγάλη προσοχή στα παιδιά. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα... Σήμερα είναι. Κατά να το πούμε και αυτό, μπράβο. Ναι, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, το τσιγάρο το οποίο έχει προκαλεί μεγάλη πληροφορία. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγγνώμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πείτε μας, κύριε Ψαλτοπούλου. Το κάπνισμα προκαλεί μεγάλη ψυχολογική εξάρτηση και ευθύνεται για εκατομμύρια θανάτους, για τα καρδιαγγειακά. Συνήθως δεν βλέπουμε έμφραγμα κάτω από το 50 ετών αν δεν έχει καπνίσει. Καρκίνο, οποιαδήποτε αιτιολογία καρκίνου, αναπνευστικό, το δέρμα μας, γιατί θα ας πούμε και ότι μπορεί να χαλάσει το δέρμα μας, να γεράσουμε πρόωρα, αλλά κυρίως προκαλεί 7 με 10 χρόνια απώλεια από ό,τι αν δεν καπνίζαμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ειδικά το... Κοστίζει 7 με 10 χρόνια ζωής. Ζωής, ακριβώς. Και ειδικά φέτος είναι αφιερωμένο στο ότι πώς θα μεγαλώσουμε με τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ενήλικες, στο να μην αρχίζουν να καπνίζουν από μικρή ηλικία. Ωραία. Κύριε Ψαλτοπούλου, θα σας καλέσουμε μια φορά να πούμε γιατί και το άτμισμα και το θέρμισμα είναι επίσης βλαβερές συνήθειες. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θερμά.